παλιά αγορά της Ιερουσαλήμ. Η παλιά αγορά της Ιερουσαλήμ βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ, κοντά στον Παναγιο Τάφο. Πρόκειται για μία από τις παλαιότερες αγορές στον κόσμο και είναι γεμάτη με παραδοσιακά καταστήματα και πολιτές που προσφέρουν μία μοναδική εμπειρία αγορών στους επισκέπτες. Στην παλιά αγορά της Ιερουσαλήμ μπορείτε να βρείτε διάφορα είδη, όπως κοσμήματα, ελιές, μπαχαρικά, αρωματικά λάδια, επιγραφές, κεραμικά και πολλά άλλα. Τα καταστήματα είναι στενά και γεμάτα χαρακτήρα, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα που σας μεταφέρει πίσω στο παρελθόν. Η παλιά αγορά της Ιερουσαλήμ είναι γνωστή για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τον ναό της Αναστάσεως και τον δρόμο της Via Dolorosa, που είναι η διαδρομή που ακολούθησε ο Ιησούς στην Σταύρωσή του. Το Ισραήλ είναι μια χώρα ζεστού καιρού στο σταυροδρόμι πολλών πολιτισμών και με πολλές ευκαιρίες για αγορές. Σίγουρα υπάρχουν σύγχρονα καταστήματα και εμπορικά κέντρα, αλλά τίποτα δεν είναι τόσο διασκεδαστικό όσο οι μεγάλες υπαίθριες αγορές που θα βρείτε σε μέρη όπως το Τελ Αβίβ και η Ιερουσαλήμ. Και είναι πάντα πιο εύκολο να διαπραγματευτείτε σε μια υπαίθρια αγορά παρά σε ένα εμπορικό κέντρο. Το Old City Souk ή η αγορά είναι αυτό που οι περισσότεροι τουρίστες στην Ιερουσαλήμ θα βιώσουν λόγω της θέσης του μέσα στην περιτυχισμένη παλιά πόλη. Κάθε διάδρομος και πεζόδρομος εδώ στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ ουσιαστικά αποτελεί μέρος της αγοράς. Το Old City Souk είναι ένας παραδοσιακός ανοιχτός χώρος αγοράς στο κέντρο της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ και είναι ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της πόλης. Περπατώντας στην αγορά της Ιερουσαλήμ πρέπει να φοράτε άνετα παπούτσια. Οι δρόμοι είναι πετρώδεις και στενοί, οπότε είναι σημαντικό να φορέσετε άνετα παπούτσια που θα σας βοηθήσουν να περπατήσετε άνετα και με ασφάλεια. Την αγορά της Ιερουσαλήμ πρέπει να την επισκεφτείτε πρωί ή απόγευμα. Η αγορά είναι πιο ήρεμη και λιγότερο συνωστισμένη το πρωί ή το απόγευμα. Αντίθετα, το μεσημέρι είναι πολύ καυτή και με περισσότερο κόσμο. Επισκεπτόμενοι την αγορά της Ιερουσαλήμ, πρέπει να προετοιμαστείτε να διαπραγματευτείτε, να κάνετε το παζάρι σας. Η διαπραγμάτευση είναι μέρος της εμπειρίας αγορών στην Ιερουσαλήμ, οπότε μην ξεχάσετε να διαπραγματευτείτε τις τιμές των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν. Επισκεπτόμενοι την αγορά της Ιερουσαλήμ, μην διστάσετε να δοκιμάσετε τοπικά εδέσματα. Υπάρχουν πολλά μαγαζιά με τοπικά εδέσματα και γλυκά στο Old City Souk. Δοκιμάστε τα και απολαύστε την τοπική κουζίνα. Το Old City Souk στην Ιερουσαλήμ είναι ένας από τους πιο ζωντανούς και πολυσύχναστους προορισμούς στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Με τα παλιά πλακόστρωτα και τα μικρά σοκάκια, το Old City Souk είναι μια μαγευτική περιοχή που πρέπει να επισκεφτείτε αν βρεθείτε στην Ιερουσαλήμ. Οι εντυπώσεις από το Old City Souk είναι απλά φανταστικές. Τα έντονα χρώματα, οι μυρωδιές και ο ήχος του σοκακιού σε κάνουν να αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι σε μια παραδοσιακή αραβική αγορά πίσω στο χρόνο. Το Old City Souk είναι γεμάτο με καταστήματα που πουλάνε παραδοσιακά είδη, όπως ελιές, μπαχαρικά, κεραμικά, κοσμήματα και πολλά άλλα είδη. Ένα από τα πράγματα που θα σας αρέσει περισσότερο θα είναι οι ατέλειωτες σειρές από παραδοσιακά είδη στα περίπτερα. Είναι εκπληκτικό να βλέπετε την τεχνοτροπία και την υπομονή που χρειάζεται για να φτιαχτούν τα χειροποίητα είδη.
περπατώντας στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι ένα από τα πιο αρχαία και ιστορικά μέρη στον κόσμο. Τα περίφημα τείχη της περιβάλλουν μια περιοχή που είναι γεμάτη με πολιτιστικά και θρησκευτικά αξιοθέατα. Αν προτίθεστε να επισκεφτείτε την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, θα πρέπει να είστε έτοιμοι να περπατήσετε αρκετά, καθώς οι στενοί δρόμοι της περιοχής δεν είναι προσβάσιμοι με αυτοκίνητο. Η καλύτερη ώρα για να επισκεφτείτε την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ είναι το πρωί. Thank you.
αργός. Μικρά Γαλιλαία. Στην κορυφή της αναλήψεως του όρους των Ελαιών, η οποία λέγεται και Μικρά Γαλιλαία, υπάρχουν μοναστήρια τα οποία εκτίστησαν κατά τον 5ο και 6ο αιώνα. Σήμερα ο χώρος ανήκει στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και σώζονται. Εκκλησία αφιερωμένη στους Αποστόλους, τους άνδρες Γαλιλαίους. Η Τράπεζα του Χριστού και ο Ναός της Παναγίας. Στην Εκκλησία των Αποστόλων Άνδρες Γαλιλαίοι έγινε η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου εις τους μαθητές αυτού το απόγευμα της Κυριακής μετά την Ανάστασή του. Ο χώρος της πρώτης εμφανίσεως του Κυρίου ευρίσκεται εις τον Νάρθηκα του Ναού υπό την Αγία Τράπεζα. Εκεί ευρίσκονται οι 11 μαθητέ. Σύμφωνα προς το μήνυμα του Αγγέλου, προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν. Εκεί αυτόν όψεστε, καθώς είπε νημή. Οι δε 11 μαθητέ επορέθησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος «Ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς». Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό. Στον ίδιο χώρο ευρίσκοντο μαθητέ την ημέρα της αναλήψεως, βλέποντες τον Κύριον να ανεβαίνει εις τους ουρανούς και ακούοντες τους αγγέλους που έλεγαν αυτοίς. «Τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, αυτός ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις τον ουρανόν». Τα λόγια αυτά είναι γεγραμμένα εις τον περίβολον του ναού. Ο ιερός ναός των Αποστόλων, Άνδρες Γαλιλαίοι, είναι τρίκλητη βασιλική με τρία παρεκκλήσια εις των υπόγειων χώρων, της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Μαγδαληνής. Ο υπόγειος χώρος του ναού λειτουργεί και ως κημητήριο των εκάστοτε Πατριαρχών Ιεροσολύμων.
Gracias.